Πετκάνα. Ιστορικό μυθιστόρημα για τη ζωή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Της Λιλιάνα Χαμπιάνοβιτς Τζούροβιτς. Μετάφραση Ηλία Σαραγούδας, Σβετλάνα Πέτσιν. Διαβάζει η Σοφία Χατζή. Οι Ούγγροι ζούσαν στους λόφους και στην πάνω πόλη. Έτσι έγινε για 100 ολόκληρα χρόνια. Δεν αγαπιόμασταν και μπερδευόμασταν μόνο όταν ήταν ανάγκη. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να αλώσουν το Βελιγράδι. Και τότε που ήμουν μικρή και όταν ο γιος μου ήταν παιδί και νεαρός. Υπάρχουν δυσκολίες με τις οποίες οι λαοί και οι πόλεις μαθαίνουν να ζουν κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι άνθρωποι. Αυτός ο άγραφτος συμβιβασμός που ήταν αναπόφευκτος και παραστικός μας ελάττωσε το φόβο μέχρι που ένα πρωί φάνηκε το ποτάμι γεμάτο από μια πυκνή σειρά τουρκικών πλοιαρίων που αναπτύχθηκαν γρήγορα και το νησί χάθηκε από τις τουρκικές σκηνές και τους στρατιώτες. Και όταν άρχισε ο καταιγισμός από τα κανόνια λέγαμε «θα περάσει, θα γκρεμιστεί κάποιο οχυρό». Κάποιοι θα σκοτωθούν και θα θρηνούμε, αλλά δεν θα πάρουν την πόλη. Δεν θα την πάρουν. Θα τους σταματήσει η Αγία, η μητέρα μας και φύλακάς μας. Και η βασιλεύουσα και το Τύρνοβο, ανησύχησα. Και στο Κρούσεβατς μπήκαν οι Τούρκοι και στο Βίντιν, γιατί όχι και στο Βελιγράδι. Με κυρίεψε η ανησυχία. Κλειδώθηκε στο μυαλό μου. Κουδούνιζε μέσα μου σαν κάποιο ανυπόφορο κακάρισμα. Πού είναι η πίστη σου? Δεν είναι ανάγκη όλα να επαναληφθούν. Δεν είναι ανάγκη όλα να επαναληφθούν. Δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει πάντα το ίδιο. Μάλωνα τον εαυτό μου. Δοκίμαζα να με ενθαρρύνω, να διαλύσω τη σύγχυση που μεγάλωνε μέσα μου, για να μην γίνει φόβος. Τώρα ξέρω. Η ανησυχία μου δεν οφειλόταν στην ολιγοπιστία μου. Ούτε ο φόβος μου οφειλόταν στη μικροψυχία μου. Όλα αυτά προέρχονταν από το έλεος της. Όλες οι σκέψεις μου προήλθαν από εκείνη. Ήθελε να με προετοιμάσει για το χειρότερο, να με ενδυναμώσει. Αφού και κάποια παλιά προσευχή το λέει, φύλαξό με Κύριε από την απελπισία. Αλλά τι νόημα είχε, αφού δεν ήθελα να την ακούσω, δεν μπορούσα. Έτσι, με απροετοίμαστη την καρδιά, περίμενα εκείνη την φοβερή ημέρα που οι Τούρκοι έριξαν τα όχυρά της κάτω πόλης και έτρεχαν ανάμεσά μας, όπως τρέχουν οι λύκοι ανάμεσα στο κοπάδι. Όσο διαρκούσε η πολιορκία, στόχος ήταν τα τείχη και το μολύβι για τους άντρες. Κυρίευσαν την πόλη με επίθεση στα τείχη και τα όχυρά. Στην κυριευμένη πόλη, οι γυναίκες ήταν θύματα και λάφυρα. Τις βίαζαν, τις καταδίωκαν. Τις έσερναν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, γεμάτες αίματα και έκαναν κάθε αποτρόπαια πράξη που μπορεί να κάνει άνθρωπος. Σε μας συνέβη θαύμα. Επί 20 μέρες, όσο οι Τούρκοι από τα χαλάσματα της κάτω πόλης έκαναν επίθεση στην πάνω πόλη, καμία γυναίκα δεν ατιμώθηκε. Καμία κοπέλα δεν τροπιάστηκε. Οι κατακτητές περνούσαν πλάι από τις γυναικείες παρουσίες, σαν να περνούσαν πλάι σε πέτρες, ξύλα, τείχους, παράξενα διάφοροι.
σαν θαμπωμένοι, λες και τους είχε τυφλώσει το φως της Αγίας. Μα συνέβη αυτό που έπρεπε, αλλά η μητέρα μας, η δική μας μητέρα, σε αυτή τη συμφορά μας φύλαξε όσο μπορούσε. Γιατί ούτε οι Άγιοι τα μπορούν όλα, αλλά ακολουθούν το θέλημα του Θεού και κάποια ανώτερη τάξη, σκέφτηκα. Και δεν αναρωτήθηκα από πού και ως πού εμένα της απλής γυναίκας ήρθε τέτοια σκέψη. Ήξερα ότι και αυτή ήρθε από εκείνη. Πόσο έκλαψα όταν το συνειδητοποίησα αυτό. Ευγνώμων στην Αγία που αγρυπνούσε πάνω μας και που με βοήθησε να κρατήσω την πίστη μου ακόμα και την ώρα που γκρεμιζόταν και έριξε στην άβυσσο της απιστίας μου ένα φως που αναγνώριζα. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ο Ούγγρος διοικητής του Βελιγραδίου, άνθρωπος αλαζονικός και δίστροπος, παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης στο Σουλεϊμάν. Και ακόμη έτσι, τουλάχιστον λένε, του φίλησε το χέρι και τα παπούτσια. Πώς δεν το είδα. Αυτό ντε να του φιλά τα παπούτσια, λέγαμε ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν κράτησε πολύ αυτή η μικρή χαρά εκδίκησης. Μέσα στη δυστυχία μας επιτρεπόταν. Από το κακό πέσαμε στο χειρότερο. Ο Σουλεϊμάν όρισε διοικητή για να μας κυβερνά εξ ονόματός του, τον Μπέλι Μπέι. Ήταν γνωστός ανάμεσα στους Τούρκους ως σπαθοφόρος φρουρός στην πόρτα του Θεού, εξολοθρευτής των απίστων. Και άπιστοι για αυτούς ήμασταν εμείς που πιστεύαμε στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και δοξάζαμε τους Αγίους του. Φόβος. Ο φόβος έγινε για μένα τροφή και στήριγμα. Ο φόβος έγινε σκέψη και προσευχή. Ο φόβος με απομάκρυνε από την οσία. Το νερό της πηγής της σαν να έχασε τη δύναμή του. Δεν μπορούσε όπως η βροχή που κατέβαζε λάσπη να ξεπλύνει τον φόβο. Ούτε καν να τον απαλύνει δεν μπορούσε. «Μητέρα», έκλαιγα, «σώσε μας, βοήθησέ μας, φύλαξέ μας». Προσευχόμουν και δεν ήξερα για ποιον προσεύχομαι. Για τους συγγενείς μου ή για όλους τους σέρβους. Ίσως επειδή ήμασταν όλοι στην ίδια θέση. Σε όλους ήταν αναγκαίο το έλεος. Ο Σουλεϊμάν επέτρεψε στους Ούγγρους να πάνε όπου θέλουν και όποτε θέλουν. Για τους σέρβους είχε ένα άλλο δίκαιο. Διέταξε οι πολεμιστές μας να διωχθούν από το Βελιγράδι στη Βασιλεύουσα. Όλοι μέσα σε μια μέρα και με επιτήρηση. Ήταν μια αιματηρή ημέρα. Γιατί δεν έδιωξαν μόνο τους στρατιώτες. Μάζεψαν και όλους όσοι ήξεραν κάποια χρήσιμη τέχνη. Ιδιαίτερα τους χρυσοχώους και οπλοποιούς, χτίστες και ελαιοχρωματιστές, ράφτες και σιδηρουργούς δια της βίας τους πήραν στην Τουρκία. Για να υπερασπίσουν, να χτίσουν και με τις δεξιότητές τους να στολίσουν μια ξένη χώρα. Τον γιο μου δεν τον πείραξαν. Ήταν ψαράς όπως ήταν η πρώτη Απόστολη. Αυτό τον έσωσε. Αυτό, το ότι δηλαδή δεν ήξερε κάποια τέχνη και εξαρτιόταν από τη διάθεση του ποταμού. Τον εγγονό μου τον φύλαξε η Αγία. Άφησε άθικτη την καρδιά μου. Γι' αυτό θα την ευγνωμονώ αιώνια. Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο έχω τόσο έλεος και φροντίδα και αξίζω την προσοχή της? Γιατί είναι τόσο σπλαχνική απέναντι σε μένα και τους δικούς μου? Και πώς μοιράζει το έλεος της? Όπως εκείνη θέλει ή όπως είναι γραμμένο για κάποιον? Και ποιος είναι εκείνος που καθορίζει τι είδους μοίρα θα έχει καθένας? Αν αυτός είναι ο Θεός που είναι δίκαιος και αγαπά το δίκαιο, με τι μοιράζει τη δικαιοσύνη του? Αναρωτιέμαι, αλλά με τίποτα δεν βρίσκω απάντηση. Αλλά όπως άκουσα, ούτε οι σοφοί και μορφωμένοι μπορούν ακριβώς να κατανοήσουν. Καλύτερα να επιστρέψω στον Στέφανο. Ο Στέφανος ήταν πολεμιστής, έτσι ήθελε. Να υπερασπιστεί το Βελιγράδι από τους Τούρκους. Όταν άκουσε τη διαταγή του Σουλτάνου, που ο Ντελάλης φώναζε σε όλη την πόλη, ανοιχτά και αποφασιστικά, κοίταξε τη μάνα του και μετά εμένα και μας ξάφνιασε με τα λόγια του. «Και οι δυο είστε για μένα μάνες. Η μία παρακαλώντας την Αγία και η άλλη γεννώντας με.
θα παραδώσω τη ζωή μου στην τρίτη μητέρα, την Πέτκα. Και αν είναι θέλημά της να πάω στην Τουρκία, ας με πάρουν από τον τόπο της, είπε. Βέβαιος, όπως ο άνθρωπος που γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Μας φίλησε τρεις φορές. Σταυροκοπήθηκε τρεις φορές στο κατόφλι του σπιτιού, κούνησε το χέρι προς τον Δούναβη, σαν να χαιρετά τον πατέρα και ξεκίνησε για την πηγή. Εκεί που τον έπλυνα για πρώτη φορά αφού του γεννήθηκε. Εκεί που με το Άγιο νερό τον πότισα για να έχει υγιές σώμα, δυνατή και ταπεινή καρδιά και καθαρή ψυχή. Ολόκληρη εκείνη την ημέρα, 9 του Σεπτέμβρη, και όλη νύχτα μέχρι τη 10η το απόγευμα, καθόταν πλάι στην πηγή. Πεινασμένος, χόρτενε με αγιασμένο νερό και περίμενε τη μοίρα του ήρεμος. Όπως είναι πάντα ήρεμος ο άνθρωπος όταν είναι έτοιμος να δεχτεί εκείνο που πρέπει. Όλα όσα του έχουν οριστεί. Ολόκληρη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα οι Τούρκοι σάρωσαν την κάτω πόλη. Έψαχναν στα σπίτια, σε σκαμμένους λάκους και σε όλες τις πιθανές κρυψώνες. Ολόκληρη η κάτω πόλη έγινε τόπος πόνου και φόβου. Τόπος ανατριχύλας και δακρύων. Μυρολογιών και οδύνης. Και ατέρμονη προσμονή για τα χειρότερα. Τον Στέφανο δεν τον πλησίασε άνθρωπος, σαν να μην τον έβλεπε κανείς. Το απόγευμα της 10ης του Σεπτέμβρη μαζευτήκαμε όλοι σαν κοπάδι μπροστά από το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως κάποτε στις μεγάλες γιορτές και λιτανίες. Μόνο που αυτό ήταν συγκέντρωση θλίψης και δυστυχίας. Και η εκκλησία μας είχε ήδη γίνει τζαμί. Ποτέ δεν ξέχασα εκείνη την αποφράδα ημέρα. Είμαι βέβαιη ότι το νερό του Σάβα και του Δούναβη θα τη θυμούνται για πάντα και κάθε πέτρα στο κάστρο και στα οχυρά. Επειδή το μαρτύριο είχε ριζώσει μέσα μας τόσο που με τίποτα δεν θα μπορούσε να ξεριζωθεί ξανά. Δεν ξέρω ποιος ήταν πιο δυστυχισμένος. Αυτοί που διώχτηκαν ή εκείνοι που τους κράτησαν στο Βελιγράδι. Αν και ολόκληρες οικογένειες έφυγαν και πάλι καθένας είχε και κάποιον αγαπημένο που είχε φύγει. Οι Τούρκοι μας χώριζαν τον έναν από τον άλλον όπως τα νύχια από το κρέας. Μας απομάκρυναν με τα σπαθιά τους. Μας έκοψαν την αγκαλιά και το τελευταίο άγγιγμα. Με τη σειρά, σαν να ήμασταν εγκληματίες, μας μαστίγωναν, όπως κάνουν πάντα οι διώκτες στους σκλάβους. Στην αρχή αυτής της πομπής των δυστυχισμένων ήταν τα ιερά μας, η θαυματουργή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, τα λείψανα του βασιλιά Θεοφάνη και το λείψανο της Αγίας Πέτκας, της δικής μου μητέρας. Για εκείνους που έφευγαν ήταν μια παρηγοριά και ελπίδα. Για μας ήταν μαρτύριο και φόβος. Το ότι φεύγει η Αγία μαζί τους. Εκείνοι σκέφτονταν ότι έτσι είναι δίκαιο. Ότι σε εκείνους ήταν αναγκαιότερη η παρηγοριά. Ίσως. Δεν είμαι τόσο έξυπνη. Μόνο ο Θεός ήξερε αν για αυτούς θα ήταν χειρότερα ή για μας. Ποιος πήρε την απόφαση να μας πάρει την Αγία δεν ξέρω. Οι Τούρκοι, για να μας διχάσουν, ή ο Μητροπολίτης σε κάποια συμφωνία με την Αγία. Ξέρω μόνο ότι πονάει η ψυχή μου
Πού να πάω τώρα όταν αισθάνομαι άσχημα? Με ποιο άγγιγμα να γεμίσω τα χέρια μου όταν μου τα άδειασαν όλα? Τι να κάνω? Πώς να ζήσω χωρίς αυτήν? Λένε πως ο Θεός είναι παντού γύρω μας. Έτσι και οι Άγιοι τους πέβδουν παντού. Κι εγώ μπορώ να σκέφτομαι ότι η Αγία Πέτκα είναι παντού γύρω του. Ξανά. Κι εγώ μπορώ να σκέφτομαι ότι η Αγία Πέτκα είναι παντού γύρω μου και να αγγίζω την καρδιά μου και να σκέφτομαι ότι αγγίζω εκείνη. Άραγε, θα είναι ποτέ η καρδιά μου αρκετά καθαρή για να τολμήσω ένα τέτοιο άγγιγμα? Και μιλώντας τον εαυτό μου, να νομίζω ότι μιλώ μαζί της. Κάθε ιστορία μπορεί να έχει αμέτρητες αρχές. Εγώ θα ξεκινήσω τη δική μου από ένα φθινοπορεινό πρωινό, το έτος 1989. Ο άντρας μου ήταν στη δουλειά. Η κόρη μας στο νηπιαγωγείο. Εγώ δούλευα στη μεσημβρινή βάρδια και είχα το πρωί ελεύθερο για τον εαυτό μου. Αγαπούσα τέτοιες μέρες. Τις δεχόμουν σαν δώρο. Αυτή την απομόνωση που δεν ήταν μοναξιά. Αυτές τις ώρες που μπορούσα να περάσω όπως ήθελα, να διαβάζω, να σκέφτομαι, να τακτοποιώ ή μόνο να ξεφυλίζω τα άλμπουμ με φωτογραφίες και να ψαχουλεύω τις αναμνήσεις. Να ακούω μουσική, να σκέφτομαι εκείνους που αγαπώ ή να φτιάξω καφέ, να καθίσω δίπλα στο τηλέφωνο και να καλέσω μια φίλη. Είχα μόνο μερικές και σε κάθε μία αναλογούσε διαφορετική θέση στη ζωή μου. Με την κάθε μία μοιραζόμουν ξεχωριστό μυστικό, διαφορετική συζήτηση. Εκείνο το πρωί κάλεσα την Γκόρντανα, ήταν καθηγήτρια στο γυμνάσιο. Αποκάλυπτε στα παιδιά την ομορφιά της ζωγραφικής τέχνης. Έγραφε ποίηματα, με αυτή συζητούσα για βιβλία. Για όνειρα σαν αυτά τα προφητικά και για πράγματα που προειδοποιούν. Καθώς και για την παρηγοριά, για τον Θεό και την πίστη, για τους μύθους. Μου φαινόταν ότι γνώριζε για αυτά πολύ περισσότερα από ό,τι εγώ και είχε υπομονή μαζί μου, όπως με τους μαθητές της. Δεν ξέρω ποια από μας τις δύο μίλησε εκείνο το πρωί πρώτη για τον Θεό και την Αγία Παρασκευή. Και αυτό και όλη η μέχρι τότε συζήτηση κάπως χάνεται στη μνήμη μου. Εξαφανίζεται έως τη στιγμή που είπα: «Ξέρεις, εγώ αυτούς κατά κάποιο τρόπο τους αγαπώ, και τον Κύριο και τη Θεοτόκο και την Αγία Παρασκευή». «Τους αγαπάς?» ρώτησε η Γκόρντανα. Η φωνή της ακόμα δεν είχε εκείνη τη χρειά που να πρόδιδε ότι θα άρχιζε η ταλαιπωρία μου. «Ναι», είπα. «Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτούς». «Φυσικά και τους αγαπάς αφού σου προσφέρουν τα πάντα, αλλά θα τους αγαπούσες ακόμα κι αν σου έλεγαν «Η ζωή σου δεν είναι πια δική σου. Από τώρα θα ζεις διαφορετικά». Άραγε θα μπορούσες και τότε να τους αγαπάς το ίδιο». Η φωνή της Γκόρντανας έγινε κάπως παράξενη και ο τόνος της σαν να μιλούσε κάποιος άλλος. Κάποιος που ήθελε να με προειδοποιήσει, να με φοβήσει. Αλλά και η Γκόρντανα ακουγόταν φοβισμένη. «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει», δικαιολογήθηκε. «Δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο, αλλά σου το είπα».
η Γκόρντα να ζούσε μόνη. Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, ο Θεός της έδωσε λιγότερα από ό,τι σε μένα. Πολύ λιγότερα. Και γι' αυτό ντράπηκε τη στιγμή εκείνη για τα λόγια της. Και φοβήθηκε ότι θα σοπάσω από ζηλοφθονία. Άραγε, θα τους αγαπούσες το ίδιο και στη δυστυχία? Μετέφρασα το ερώτημα της Γκόρντανας σε καθημερινή γλώσσα. Και ξέρω ότι το ερώτημα δεν θα της τεθεί ποτέ. Ότι η απάντηση δεν την αφορά. Το ερώτημα πρέπει να απαντήσω εγώ και η Αγία μου. Θεός. Τι είναι για μένα ο Θεός? Μεγάλωσα σε μια χώρα όπου ο αθεϊσμός αποτελούσε βασική θέση αλλά και πνευματική στάση. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Έτσι μας μάθαιναν στο σχολείο. Μάλιστα θυμάμαι ότι στο μάθημα ο καθηγητής μας διάβαζε στίχους όπως «Γεννημένε νεκρέ γε», «Ο Θεός είναι ψέμα και δική μας ψυχική φαντασίωση». Τέτοιου είδους αλήθεια αποδέχθηκαν οι γονείς μας. Ακόμα και εκείνοι που από το σπίτι τους έφεραν τις συνήθειες των Ορθόδοξων εορτών, το έκαναν πλέον περισσότερο από παράδοση, παρά επειδή έβλεπαν το πραγματικό περιεχόμενο και τη σημασία τους. Τον Θεό τον επικαλούμασταν μόνο σε κανένα θαύμα, στις κατάρες και στις προσβολές ως κάτι ασήμαντο ή στις ύβρις. Και γι' αυτό πρέπει να με πιστέψετε ότι πραγματικά δεν ξέρω πώς μια νύχτα στα 18 μου είπα «Εγώ πιστεύω στο Θεό». Ξάφνιασε και τον εαυτό μου και τον άντρα μου. Ολόκληρη την παρέα που μετά από τις λογοτεχνικές βραδιές στη βιβλιοθήκη, όπως πάντα, μαζευόμασταν στο σπίτι μας για συζήτηση και να πιούμε παλιό καλό κρασί από το κελάρι της πεθεράς μου. Και οι συζητήσεις τραβούσαν μέχρι αργά τη νύχτα. Συγγραφείς οι προσκεκλημένοι, η ελίτ του πολιτισμού της μικρής μας πόλης, περιστασιακοί ποιητές, κάποιοι καθηγητές, βιβλιοθηκάροι και εγώ δημοσιογράφος πολιτιστικών άρθρων σε έκτακτη εργασία. Αυτοί που αγαπούν το διάβασμα και σκέφτονται φωναχτά, όπως μας περιέγραφε ο άντρας μου. Δεν ξέρω ποιος εκείνη τη βραδιά έθεσε τα τρία αιώνια ερωτήματα που καθορίζουν τη σημασία της ανθρώπινης ζωής και της ύπαρξης. Ποιοι είμαστε, από πού προήλθαμε, πού πηγαίνουμε. Εγώ νομίζω ότι έχουν σχέση με το Θεό, είπα. Και είχα συνείδηση των λεγόμενων μου, αν και όλοι γύρισαν και με κοίταξαν απορριμμένοι. Εκείνο το βράδυ κατάλαβα ότι από μένα μιλά κάποιος για τον οποίο δεν γνώριζα καν ότι υπάρχει. Πετκάνα. Ιστορικό μυθιστόρημα για τη ζωή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Της Λιλιάνα Χαμπιάνοβιτς Τζούροβιτς. Μετάφραση Ηλίας Αραγούδας, Σβετλάνα Πέτσιν. Διάβασε η Σοφία Χατζή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.